Στην απάντησή τη, η προϊσταμένη τη Διεύθυνση Αγροτική Οικονομία και Κτηνιατρική τη Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, κυρία Ευδοκία Γεωργίου Κίτσιου, αναφέρει. Σε απάντηση τη δημοσιευθύνση τη 12 Σεπτεμβρίου του 2012, επιστολή στον τύπο του φερόμενο Προέδρου τη Επιτροπή Αγώνα, κ. Πισαλίδη, και προ αποκατάσταση τη αλήθεια, γνωρίζουμε σε όλου του ενδιαφερομένου τα παρακάτω. Καταρχά, επίσημα καταγεγραμμένε ομάδε παραγωγών ακτινιδίων πέραν της Εάς Πιερίας και της ΕΦΣ δεν υφίστανται στο νομό μας. Κατά δεύτερο λόγο, η μνημονευμόμενη από την υπηρεσία μας υπουργική απόφαση για την έναρξη συγκομιδής των ακτινιδίων είναι η με αριθμό 29.05.24.3.9 του 2010. Και όχι η 3133 12 του 1994, η οποία τροποποιήθηκε και ισχύω προ το σκέλο των κυρώσεων των παραβατών, άρθρο 5, παράγραφο 3, τη Υπουργική Απόφαση 290524, 3 Σεπτεμβρίου του 2010. Ω εκ τούτου, δεν κατανοούμε του ισχυρισμού ότι αυτή είναι ανυπόστατη. Τέλο, διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία μα υποχρεούται εκ του νόμου να εφαρμόζει τι υπουργικέ αποφάσει, τι εκκυκλίου και τι οδηγίε του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξη, οι οποίε αναλύουν, εξειδικεύουν και καθορίζουν τι λεπτομέρειε εφαρμογή των κοινοτικών κανονισμών στη χώρα μα. Για την εναρμόνιση των υπουργικών αποφάσεων με του κοινοτικού κανονισμού, αρμόδιο είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και σίγουρα όχι εμεί. Επί τη ουσία, τώρα, αντιπαρερχόμενοι τι αναφορέ που αλόγιστα εκτοξεύονται από το συντάκτη τη επιστολή περί γραφειοκρατών και ανεύθυνων δημοσίων υπαλλήλων που εξαπατούν και τρομοκρατούν τον Έλληνα παραγωγό και εξυπηρετούν τα συμφέροντα οικονομικών παραγόντων, αναφέρουμε τα παρακάτω. Η υπηρεσία μα, με αποκλειστικό στόχο να προστατεύσει τα συμφέροντα του συνόλου των ακτινιδιοπαραγωγών του νομού μα και προ αποφυγή ανεπανόρθωτη δυσφήμιση του πυρικού ακτινιδίου, εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία. Προβαίνοντα κατ' έτο στον ορισμό ημερομηνία έναρξη τη συγκομιδή. Η ημερομηνία αυτή καθορίζεται μετά την φυσιολογική ορίμανση των ακτινιδίων 6,2 μπρίξ στα δέντρα, που διαπιστώνεται ύστερα από επανειλημμένου ελέγχου που πραγματοποιούμε σε κτήματα τη περιοχή μα. Με μονωμένε περιπτώσει παραγωγών με προημότερη ορίμανση ακτινιδίων ποικιλειών πλήν τη Hayward, ικανοποιούνται κατ' εξαίρεση μετά από επιτόπια μετάβαση και μέτρηση των σακχάρων στο κτήματο. Η εφαρμοζόμενη αυτή διαδικασία πέραν της υπουργικής πρόβλεψης τονίζεται ότι βρίσκει σύμφωνες και τις δύο υπάρχουσες νόμιμες ομάδες που εκπροσωπούν την πλειοψηφία των παραγωγών και με τις οποίες είμαστε σε συνεχή επαφή και αρμονική συνεργασία. Όμως οι έλεγχοι από υπαλλήλους μας αλλά και συναδέλφους του Υπουργείου δεν σταματούν στα χωράφια αλλά συνεχίζονται σε όλη την εμπορική αλυσίδα. Συσκευαστήρια, τελωνία, κεντρικές λαχαναγορές, σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές για τη διαπίστωση ύπαρξης των απαιτουμένων σαχάρων. Όπου διαπιστώνονται παραβάσεις από...